Είμαι β' μηχανικό του εμπορικού ναυτικού. Ταξιδεύω σε δεξαμενόπλια. Ξεμπάρκαρα πριν 1,5 μήνα, μετά από 8 μήνε ταξίδι. Και θέλω και εκ μέρου τη ΠΕΜΕΝ, ω ταμεία τη ΠΕΜΕΝ, να μεταφέρω μια σύντομη εμπειρία και κάποιε σκέψει που έχουν κι άλλοι συνάδελφοί μου και να σα τι μεταφέρω εδώ πέρα. Θεωρώ ότι με ασφάλεια μπορώ να ισχυριστώ ότι εμεί οι ναυτεργάτε βιώνουμε πρώτοι και ίσω πιο ξημένα τι συνέπειε τη υποβάθμιση τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ζωή εξαιτία του ότι όλα κοστολογούνται, ότι όλα μπαίνουν στο ζύγι του κόστου ωφέλου. Και αυτό το ζύγι το κρατάνε στα αδίστακτα χέρια του μερικέ εκατοντάδε μεγαλοεπιχειρηματίε και εφοπλιστέ. Αυτόν τον κινησμό βιώνουν σήμερα χιλιάδε ναυτεργάτε, οι οποίοι καλούνται να ταξιδέψουν και να εργαστούν εν μέσω διασταυρούμενων πυρών. Είτε μιλάμε για την Ερυθρά Θάλασσα και τα Ανατολικά Παράλια τη Μεσογείου, ή για τη Μαύρη Θάλασσα η επιλογή του άρχουσα τάξη τη χώρα μα και ειδικά μια μεγάλη μερίδα εφοπλιστών να συνταχθούν με τον Ναϊτοϊκό Στρατόπεδο κάνει τα εμπορικά πλοία στα οποία ζούμε και εργαζόμαστε κυριολεκτικά στόχου αντιπίνων. Στην πλειοψηφία των συναδέλφων μου επικρατεί ανασφάλεια και άγχο, καθώ βρίσκονται εν μέσω σοβαρών διλημάτων. Να δεχθώ, σου λέει ο άλλο, σκέφτεται, να δεχθώ να ταξιδέψω σε επικίνδυνε περιοχέ, να βγάλω το σκασμό για να τα έχω καλά με την εταιρεία για να μπορέσει η οικογένειά μου να βιοποριστεί ή να έρθω σε διαφωνία με την εργοδότηρα εταιρεία και να ζητήσω να ξεμπαρκάρω προτού μπούμε στην εμπόλεμη περιοχή, μπαίνοντα έτσι στη μαύρη λίστα τη εταιρεία και ακόμη και με εκείνη την νομή Ακόμα και όταν μια ναυτιλιακή εταιρεία επιλέξει να μην διασχίσει την Ερυθρά Θάλασσα και τη διόρυγα του Σουέζ, αλλά να προσεγγίσει τα λιμάνια τη Ευρώπη, κάνοντα τον περίπλου τη Αφρική, αυτό συνεπάγεται πολλέ φορέ καθυστερημένο ξέμπαρκο και επιπλέον ψυχολογική και σωματική καταπώνηση για αρκετού συναδέλφου που ήδη έχουν αρκετού μήνε υπηρεσία εν πλώ. Προ επίρρωση των παραπάνω, πολλέ συναυλότερε εταιρείε πιέζουν τι ναυτιλιακέ εταιρείε στι οποίε δουλεύουμε να αποφεύγονται στάσει του πλοίου αποκλειστικά και μόνο για αλλαγέ πληρωμάτων. Η κατάσταση μου έφερε στο μυαλό μνήμε από την εποχή τη καραντίνα και τη παντελού αδιαφορία των ναυτιλιακών εταιριών για τον πολύμινο εγκλωβισμό των αυτεργατών. Τέλο, ω Πεμέν, καλούμε του συναδέλφου να μην μείνει κανένα μόνο του για να σπάσει ο φόβο, αλλά συλλογικά και οργανωμένα μέσα από το σωματείο μα να ασχίσουμε πίεση στο Υπουργείο Ναυτιλία και την κυβέρνηση να χαρακτηρίσει τι παραπάνω περιοχέ που ανέφερα ω εμπόλεμε, έτσι ώστε να μπορούμε να ανεμπόδιστα να ξεμπαρκάρουμε προτού το πλοίο που εργαζόμαστε εισέλθει σε αυτέ τι περιοχέ. Όπω είχε γίνει και στον πόλεμο του κόλπου του 1991. Παράλληλα, θα πρέπει να αγωνιστούμε για ένα πλέγμα μέτρων ανακούφιση τη ακρίβεια, η οποία κατά ένα μέρο μόνο οφείλεται στην εμπλοκή τη χώρα μα σε δύο πολέμου για τα συμφέροντα αυτών που καλούμαστε να παρκάρουμε εν μέσω ρουκετών και ντρόουν. Σα ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.